Ονομάζομαι Ιωάννη Σαριτζόγλου, είμαι χειρουργός ενδοσκόπος, διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το θέμα μας είναι η ενδοσκοπική μέθοδος της ERCP. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ενδοσκοπική μέθοδος που πραγματικά έχει επιφέρει επανάσταση στον τρόπο διάγνωσης και κυρίως θεραπευτικής αντιμετώπισης των παθήσεων του ύπατος, των χοληφόρων, του παγκρέατος και της χοληδόχου κύστης. Με τη μέθοδο αυτή, ο εξειδικευμένος ενδοσκόπος εισέρχεται στο στόμα του ασθενούς, φτάνει στο στομάχι και στη συνέχεια στη δεύτερη μοίρα του δεκαδακτύλου, όπου εκεί αναγνωρίζει τον ανατομικό σχηματισμό που ονομάζεται θύμα φάτερ και ουσιαστικά αποτελεί το ανατομικό παράθυρο, δηλαδή την ανέμακτη είσοδο, μέσω της οποίας εισέρχεται εντός του ύπατος, διαμέσου του χοληδόχου πόρου ή εντός του παγκρέατος, διαμέσου του παγκρατικού πόρου. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα αφενός διάγνωσης της πάθησης και αφετέρου της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αποφρακτικός ίκτερος. Με τη μέθοδο της ERCP τίθεται η αιτία του ικτέρου, έτσι σε περίπτωση αποφρακτικού ικτέρου κακοήθους αιτιολογίας μπορεί να τοποθετηθεί stent που βοηθάει στην ομαλή αποχέτευση της χολής, ενώ σε περίπτωση καλοήθους ικτέρου που μπορεί να οφείλεται σε μια λιθίαση του χοληδόχου πόρου, ακολουθεί η αφαίρεση του λίθου. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια μας δίδεται η δυνατότητα χρήσης stent τα οποία είναι μεταλλικά, ραδιενεργά εμπλουτισμένα και συμβάλλουν καθοριστικά στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ανενχείρητων περιπτώσεων καρκίνου παγκρέατος. Επίσης, ο ενδοσκοπικός υπέρηχος συμβάλλει καθοριστικά στην διάγνωση πρώιμων μορφών καρκίνου παγκρέατος, ακόμα και στην λήψη βιοψιών από δύσκολα ανατομικά σημεία. Η μέθοδος της ERCP εκτελείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, παρουσία αναισθησιολόγου. Ο ασθενής λαμβάνει μέθη, η μέση διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 λεπτά και όταν χρειαστεί νοσηλεία αυτή δεν ξεπερνάει το 1/24. Σας ευχαριστώ.